Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Προβληματίστηκα πάρα πολύ για το αν έπρεπε να κάνω αυτό το βίντεο και όπως θα δείτε από τη συνομιλία που θα σας διαβάσω με την κοπέλα που μου έστειλε την ιστορία, τη το μετέδωσα κιόλα. Μου γράφει λοιπόν πριν λίγες μέρες. Γεια σου Θέκλα μου, πρέπει να σου πω μια ιστορία, διότι πρέπει κάπου να το πω και εύχομαι να το κάνεις vlog για να δουν και αυτή τις απαντήσεις σου. Σίγουρα δεν θέλω να πεις το όνομά μου και ούτε πρόκειται να πω το όνομά σου. Η ιστορία ξεκίνησε πριν έξι χρόνια. Ξαφνικά, ο σύζυγος μου και εδώ, και εγώ, είδαμε έναν γνωστό μας άνδρα, παντρεμένο, να πετάγεται από τον τοίχο και να τρέχει να, βρει, να φύγει να βρει το αυτοκίνητό του. Τον παίρνει τηλέφωνο ο σύζυγός μου, το ρώτησε τι έγινε, τι γύρευε στην πολυκατοικία μας και έφυγε τρέχοντας και αυτός του παραδέχτηκε ότι έχει σχέση με την αδερφή μου η οποία μένει ακριβώς δίπλα μας. Είπε στον σύζυγό μου ότι τη έλεγε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι τη, διότι θα του έπαιρνε κάποιο μάτι. Τελικά του είδαμε εμεί και, το παραδέχ... και τα παραδέχτηκε όλα. Εν τω μεταξύ έχουμε σχέσει με αυτόν τον άνθρωπο. Η γυναίκα του είναι ξαδερφή μου. Στη συνέχεια δεν σταμάτησαν αυτή τη σχέση και η αδερφή μου επιδίωξε συνειδητά να έχει περισσότερες σχέσεις με την ξαδέρφη μας και τον άνδρα της με τον οποίο έχει παράνομο εξωσυζυγικό δεσμό. Κάνει τα πάντα προκειμένου να βρίσκονται τα δύο ζευγάρια πιο συχνά. Είναι λέει και η αδερφή της παντρεμένη. Και η αδερφή της παντρεμένη και η ξαδέρφη της παντρεμένη. Η αδερφή της δηλαδή έχει δεσμό με τον άντρα της ξαδέρφης της. Εγώ αυτά τα ήξερα και ποτέ δεν είπα τίποτα στην ξαδελφή μου. Τι να της πω. Ότι η αδελφή μου επίτηδες σε κάνει παρέα για να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στον άντρα σου με τον οποίο έχουν εξωσυζυγικό δεσμό. Πριν από λίγες μέρες άκουσα την αδελφή μου να μιλάει με την ξαδέρφη μου και η αδελφή μου της έλεγε να χωρίσεις. Δεν είναι κάτι κακό. Εσύ να δεις τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. Και έμεινα παλαβή. Τη βάζει λόγια για να χωρίσει. Παρόλο που και η ίδια είναι παντρεμένη και έχει και ίδια παιδιά. Αν εγώ πω και πω στην ξαδέλφη μου ότι ξέρω ότι δηλαδή ο άντρα της έχει εξωσυζυγικό δεσμό με την αδερφή μου, δεν θα πει η ξαδέλφη μου ότι ζη, του ζηλεύω ή ότι είμαι τοξική. Ειλικρινά, νιώθω ντροπή επειδή είναι αδερφή μου και που δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια της ξαδέρφη μου, που ξέρω τι γινόταν. Τώρα άλλαξα φωλιά, δεν τους βλέπουμε, επειδή ο σύζυγος μου του είπε να μην το ξαναδεί στην πολυκατοικία μας, διότι αλίμονό του, όμως έρχονται οικογενειακούς για να υποσκυφθούν την οικογένεια της αδερφής μου, που κάνουν παρέα. Έπαθα σόκ με όλα αυτά, και τώρα η ξαδέρφη μου θεωρεί την αδερφή μου καλύτερη της φίλη, της έχει εμπιστοσύνη, Τη λέει τα πάντα και τη νιώθει δικό τη άνθρωπο. Κάνε το σε παρακαλώ βλόγο και θα το κοινοποιήσω μήπω και ξυπνήσει. Συγγνώμη για το τόσο μεγάλο μήνυμα, όμω ίσω να χρειάζεται να ξυπνήσουν κι άλλοι. Τη λέω, παιδί μου, αν κάνω ένα τέτοιο βίντεο, η κατάσταση θα γίνει χάλια. Θα το καταλάβουν ότι εσύ μου έστειλε. Μου γράφει. Δεν θα πει ονόματα. Θέλω πολύ να το κάνει. Νιώθω απέσια με αυτά που ξέρω και δεν μπορώ να μιλήσω ειλικρινά. Τη λέω: Τι θε δηλαδή, να δει αδέρφη σου το βίντεο για να καταλάβει ότι η αδερφή σου έχει σχέση με τον άντρα τη. Δεν πιστεύω να καταλάβει θέκλα μου. Δεν ξέρω πώ κοιμάται τόσο καιρό και πώ έγινε η καλύτερη τη φίλη τη αδερφή μου τόσο ξαφνικά και πώ η αδερφή μου έγινε η καλύτερη τη φίλη τόσο ξαφνικά και δεν βλέπει μπροστά στα μάτια τη τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ για παράδειγμα, έβλεπε την αδερφή μου πόσο προκλητικά αντεινόταν όποτε θα βρισκόντουσαν τα δύο ζευγάρια και περιττών να σου πω ότι κανονίζουν να έχουν συχνέ εξόδου. Θα ήθελα φυσικά να ανοίξει ξαδέρφη μου τα μάτια τη και να δει τι γίνεται, όμω τη ρίχνουν ακόμη στάχτη. Πριν δύο χρόνια διαρωτήθηκε και με ρωτούσε γιατί τίνεται έτσι η αδελφή μου προκλητικά, όποτε θα βγουν έξω τα δύο ζευγάρια, ποιον θέλει να προκαλέσει, και εγώ τη είπα: Δεν ξέρω, εσύ ποιον λε. Και από τότε απομακρύνθηκε. Μπορεί να βρισκόμαστε για καφέ κανένα πρωινό και μετά αρέωσε, επειδή πιστεύω ότι η αδερφή μου έχει πιάσει την ξαδέρφη μου από κοντά, ώστε να την από μένα που ξέρω. Επίση, να σου πω ότι η ξαδερφή μου βασανίζεται με τον άντρα τη από τότε που τη γνώρισε, ο οποίο τη είχε πει ότι δεν μπορεί μόνο με μια γυναίκα στην πορεία τη σχέση του και την πήγε και σε ψυχολόγο, αλλά όπω φαίνεται τίποτα. Και τον πήγε και σε ψυχολόγο, αλλά όπω φαίνεται τίποτα δεν έγινε. Όποτε του αρέσει κάποια, Λέει στην κουμπάρα μου ότι έχει δουλειέ και πάει και τη βρίσκει. Ούτε από την αδερφή μου το περίμενα. Χάθηκαν τόσοι άντρε, λέμε τώρα, και είσαι με τον άντρα τη ξαδέρφη μα να πάει να κάνει εξουσιακή σχέση. Μου στήχησε πολύ, διότι δεν ήξερα πώ να το διαχειριστώ και πώ να κάνω. Και πώ να κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Και στο σύζυγο μου στήχησε πολύ. Διότι κάνουν παρέα με τον άντρα τη αδερφή μου. Είναι λε και τον προδίδει να ξέρει έτσι κουβέντες και να κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Έτσι πήγαμε εμείς σε ψυχολόγο για να διαχειριστούμε το άγχος μας και τον εαυτό μας. Και σίγουρα νιώθουμε πολύ καλύτερα, όμως εγώ όταν βλέπω όλη αυτή την σουηδία, με πιάνει η αιδία, αγάπη που δεν είναι σουηδία αυτό. <laughs> όταν λένε σουηδία εννοούν... Α, να υπάρχει ανταλλαγή συντρόφων να γνώση όλων, όχι κοροϊδία. Λοιπόν, και τη έκανα κάποιε ερωτήσει για την ηλικία που έχει η αδερφή τη και ξαδέρφη τη. Είναι και οι δύο γύρω στα 30. Η αδερφή τη παντρεύτηκε πολύ μικρή, σε ηλικία 17 ετών. Τη λέω αυτά είναι εγκλήματα, τη λέω. Να παντρεύει ένα κορίτσι 17 ετών. Σωστά μου λέει, αλλά τον ήθελε. Δεν έχει σημασία αν τον ήθελε όταν παντρεύει ένα κορίτσι σε ηλικία 17 ετών, αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο, ξεκαθαρίζει ότι η ψυχοσυναισθηματική του ρήμανση θα παραμείνει σε εκείνη την ηλικία. Τα παιδιά μεγαλώνουν και εξελίσσονται εγκεφαλικά και ψυχοσυναισθηματικά. Έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι τα 26 χρόνια οι γυναίκες, μέχρι τα 28 χρόνια οι άνδρες. Οπότε, αν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, στα 17 χρόνια πριν ακόμη ενηλικιωθεί νομικά ένα πρόσωπο πάντρευτη και μπει σε κατάσταση γάμου και οικογένειας και απόκτησης παιδιών, τότε πολύ συχνά παρατηρούμε ότι αυτά τα πρόσωπα δεν οριμάζουν. Υπάρχουν και πρόσωπα που οριμάζουν, κυρίως μετά από ένα διαζύγιο, κυρίως μετά που θα φάνε αγρίως τα μούτρα τους από τις λαθασμένες τους επιλογές και από τι ανοριμότητε του και τι συνέπειε που θα έχουν στη ζωή του. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι όποια παντρεύτηκε πριν τα 26 ή πριν τα 25 ή πριν τα 30 θα είναι ανώριμη. Όμω είναι πολύ πιθανόν αν παντρέψει ένα παιδί στην εφηβεία, αυτό το παιδί να παραμείνει παιδί ακόμη και στα 30 και στα 35 και στα 40. Και νομίζω ότι πολλοί από εσά κατά καιρού μου γράφετε, κυρίω για κάτι μητέρε, κάτι πεθερέ οι οποίες παντρεύτηκαν πολύ μικρές και στα 60 τους νομίζουν ότι είναι παιδούλε. δηλαδή είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η φάση που περνάει η κοπέλα αυτή. Ε, είναι πολύ δύσκολο να έχεις γνώση ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή η αδερφή σου απατά τον άνδρα της με τον άνδρα της ξαδέρφης σου. Εσύ να έχεις σχέση και με τις δύο Και με την αδερφή σου και με την ξαδερφή σου Ο άνδρας σου να έχει σχέση με τον, Και με, με τον άνδρα τη αδερφή σου Και με τον άνδρα της ξαδερφής σου Και στην ουσία να βρίσκεστε μέσα στη μέση Αυτό που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θλίβερο Είναι ότι το μάθατε Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα Για εσάς Αν δεν το μαθαίνατε Υπάρχουν κάποια πράγματα Που δεν είναι καλή ιδέα να τα μάθουμε Πρώτα απ' όλα δεν σα αφορά. Γιατί αν εσύ μάθαινε, για παράδειγμα, ότι ο άνδρα σου σε απατούσε, σε αφορούσε να το μάθει. Και σε αφορούσε να το διαχειριστεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε για να διασώσει το γάμο σου, να περισσώσει το γάμο σου, είτε για να τερματίσει το γάμο σου. Θα ήταν σημαντικό να μάθει ο άνδρα σου ότι εσύ τον απατούσε, εάν για παράδειγμα τον απατούσε, για να δει τι θα κάνει και αυτό. Όμω το να μάθετε ότι η αδερφή σου απατάει τον άνδρα τη με τον άνδρα τη ξαδερφή σου είναι μια αχρηστή πληροφορία για εσάς και μια πληροφορία η οποία σας βάζει στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να νιώθετε ότι γνωρίζετε ένα μυστικό το οποίο θα χαλάσει σπίτια αν ακουστεί, να μην μπορείτε να το πείτε, απ' την άλλη να νιώθετε συνενοχή επειδή το γνωρίζετε κλπ. κλπ. Δεν ξέρω τι σας έχει πει ο ψυχολόγο τον οποίο έχετε πάει, Εάν όμως ε, ρωτάς τη γνώμη μου για εσάς, θα πω τα εξής, ακόλουθα. Ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μία σχέση, παίρνει κάποιες συνειδητές και υποσυνείδητες αποφάσεις. Μία γυναίκα που την απατάει ο άνδρας της και είναι τόσο ξεκάθαρο ώστε να το δει η ξαδέρφη της, η γειτόνισσά τη, η φίλη τη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο, αλλά η ίδια δεν το βλέπει, σημαίνει ότι υποσυνείδητα έχει πάρει την απόφαση να κλείσει στα, τα μάτια της την πραγματικότητα που συμβαίνει μπροστά τη. Έχει πάρει αυτή την απόφαση ως ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας ενδεχομένως. Δεν μπορεί να αντέξει τον πόνο του να μάθει την διπλή προδοσία που θα γίνει και τριπλή, διπλή προδοσία. Την έχει προδώσει ο άντρα τη, την έχει προδώσει η ξαδερφή τη αδερφή σου. Και άμα μάθει ότι το ξέρει και εσύ, τριπλή προδοσία. Την έχει προδώσει και εσύ που δεν τη το έχει πει. Καλά έκανε που δεν τη το είπε. Θα ήταν εκ μέρου σου άτοπο να πα να τη το πει. Γιατί αν πήγαινε να τη το πει, σημαίνει πω θα την έβαζε σε μια συνθήκη να αντιμετωπίσει με το έτσι θέλω κάτι το οποίο η ίδια επιλέγει να μην αντιμετωπίσει. Έχει λόγο που επιλέγει να μην το αντιμετωπίσει. Πρέπει να το σεβαστεί. Λοιπόν, δεν είσαι υποχρεωμένη να πει οτιδήποτε στη ξαδερφή σου, δεν είσαι ο αστυνομικός της γειτονιά, δεν είστε εσείς ο ζευγάρι ή αστυνομική της γειτονιά. Το να πατήσει μια γυναίκα τον άνδρα της και να πατήσει ένας άνδρας τη γυναίκα του είναι κάτι το οποίο αφορά το ζευγάρι τους και είναι δική του δουλειά να πάνε να το γνωστοποιήσουν στο απατημένο τέρι τους. Δηλαδή, ο άντρα τη ξαδέρφη σου πρέπει να πάει να τη πει: Εγώ σε απατάω με την ξαδέρφη σου, και η αδερφή σου να το πει ίδια στον άντρα τη. Και η αδερφή σου να το πει ίδια στην ξαδέρφη σου, αν θα ήθελε να το πει. Αν υπάρχει κάποιο που πρέπει να γνωστοποιήσει για την απιστία, είναι ο δράστη τη απιστία και όχι οποιοδήποτε άλλο. Έχω παρατηρήσει μέσω τη δουλειά μου ότι εκείνο ο οποίο πάει να ανοίξει τα μάτια του απατημένου πολύ συχνά γίνεται στόχος, όχι μόνο από τον σύντροφο που απατά, αλλά και από τον απατημένο. Οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να κρατάνε τα μάτια τους κλειστά. Όταν και αν θα είναι έτοιμοι θα τα ανοίξουν. Αν έχουν τα κότσια θα τα ανοίξουν. Όμως δεν είναι δική σου δουλειά να τους τα ανοίξεις. Γιατί μετά είναι σαν να έχει για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο οδηγεί ένα ποδήλατο και έχει βοηθητικού τροχού. Και εσύ του λε: Θα έπρεπε να οδηγεί το ποδήλατο χωρί του βοηθητικού τροχού, γιατί είχε καιρό που οδηγεί στο ποδήλατο, και να πα να το αφαιρέσει στου βοηθητικού τροχού και να πέσει κάτω και να χτυπήσει και να σπάσει το πόδι του. Εσύ θα φταίει που σπάσει το πόδι του. Θα είναι δικό σου το φταίξιμο γιατί το αφαιρεσε στου τροχού πριν να είναι έτοιμο να ποδηλατήσει χωρί τροχού. Τώρα, όσον αφορά στην αδερφή σου. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι εξαιρετικά ενοχλημένη με την αδερφή σου. Είσαι μεγαλύτερη από την αδερφή σου. Είσαι διαφορετικός χαρακτήρας από την αδερφή σου. Είχατε στο οικογενειακό σας περιβάλλον παραδείγματα να ακολουθήσει η αδερφή σου. Είχατε παραδείγματα να ακολουθήσεις εσύ. Κάποια στιγμή Όλοι μα αποφασίζουμε αν θα ακολουθήσουμε το δρόμο τη άρετης ή τη κακίας και η αδερφή σου ξεκάθαρα ακολουθεί, δεν ακολουθεί το δρόμο τη άρετη. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει μέσα στη ψυχή τη και μέσα στην καρδιά τη. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι, όπω είπε και εσύ, χάθηκαν του οι άντρες. Αν είναι να δημιουργήσει ένα εξωσυζυγικό δεσμό, θα πα να το δημιουργήσει με κάποιον που να είναι ελεύθερο, που να είναι τρίτο, που να μην έχει σχέση με την οικογένεια. Όταν το κάνει αυτό μέσα στην οικογένεια, αυτό δείχνει διάφορα ζητήματα. Δείχνει και φθόνο, δείχνει και εγκληματική ανοριμότητα, πάρα πολλά ζητήματα. Όμω, δεν είναι δική σου δουλειά να βάλει την αδερφή σου στη θέση τη. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει εσύ και δικαιούσε να κάνει είναι να ξεκαθαρίσει τη θέση σου και ακόμη να διακόψει και σχέσει με την αδερφή σου. Να τη πει δηλαδή ότι αυτά που κάνει δεν μου αρέσουν. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου γιατί μου έχει προκαλέσει τεράστια στενοχώρια επειδή απατά τον άντρα σου με τον άντρα τη ξαδέρφη μα και δεν ήσουν και προσεκτικοί και το μάθαμε εγώ και ο άντρα μου και τώρα βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό πάω no contact μαζί σου. Δικαιούσε να το κάνει. Είναι τοξική αδερφή σου προ εσένα. Όχι να κάθεσαι και να στενοχωριέσαι γιατί δεν σου μιλάει η ξαδέρφη σου και γιατί η αδερφή σου τη ξαδερφή σου το να μακρύνει από εσένα. Καλύτερα από να μακρύνει η αδερφή σου την ξαδερφή σου από εσένα. Καλύτερα από να μακρύνει η σου από εσένα. Αν έχει πιο στενέ σχέσει με αυτέ τι δύο, θα τρελαθεί εντελώ. Κόψε σχέσει. Σοβαρά. Κόψε σχέσει. Κόψε σχέσει. Εφόσον δεν συμφωνεί με τον τρόπο που ζουν τι ζωέ του, δεν συμφωνεί που η αδερφή σου κάνει αυτά που κάνει, δεν συμφωνεί που η ξαδερφή σου έχει τόση ανοχή και Υποσυνείδητα ίσω, αλλά εξακολουθεί να επιλέγει να έχει τα μάτια τη κλειστά και εφόσον εσύ ζει τη ζωή σου διαφορετικά, δικαιούσε κάλλιστα να μην έχει σχέσει. Ακόμη και αν είναι αδερφό μα κάποιο, ξάδερφό μα, αν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο μα πάντρεψε για παράδειγμα, έχει βαφτίσει τα παιδιά μα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εάν σε κάποια φάση στη ζωή μα προκύψει ότι έχουμε πλήρη αντίθεση και είμαστε εντελώ διαφορετικοί, δικαιούμαστε κάλλιστα να κόψουμε σχέσεις, να πάμε no contact και να καθαρίσουμε τη ζωή μας από αυτή τη συνεχή στενοχώρια. Μην κουβαλάς στενοχώριες άλλων. Είναι δουλειά της αδελφής σου να εξηγιάνει ή όχι τη ζωή της. Είναι δουλειά της ξαδέρφης σου να εξηγιάνει ή όχι τη ζωή της. Αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν γιατί να στενοχωριέσαι εσύ. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια παροιμία που λέει άλλος γαμμάει άλλος πληρώνει στα Δεν θα σώσει την οικογενειακή πολυκατοικία, δεν θα επιφέρει την ηθική στο περιβάλλον σου, ασχολήσου με τον εαυτό σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, με τη δουλειά σου και του να ασχοληθούν οι ίδιοι με τον εαυτό τους με όποιο τρόπο επιλέγουν. Αυτό που θα σου πω έτσι πολύ καθαρά είναι ότι καμία απατημένη σύζυγος, κανένας απατημένος σύζυγος δεν είναι βλάκας αποβλακώνεται επίτηδε επειδή δεν αντέχει την αλήθεια. Και δεν θα πάμε εμεί να καθαρίζουμε τα λερωμένα των άλλων, και δεν θα πάμε εμεί να βγάζουμε τα φίδια από την τρύπα, και δεν θα αναλάβουμε εμεί τι ευθύνε των άλλων ανθρώπων. Ο καθένα να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Τώρα, αν ερχόταν η ξαδέρφοι σου να σε ρωτήσει τα ίσια, ξέρει κάτι, ε, νομίζω ότι ο άντρα μου έχει εξωσυζική σχέση, ξέρει κάτι, θα τη πει, συζήτησε το με τον άντρα σου. Και να ξέρω κάτι, δεν θα σου το πω Εγώ θα σου το πει ο άντρα σου μην παίρνετε την ευθύνη να γίνεστε τα περιστέρια τα οποία ως ταχυδρομικά περιστέρια θα μεταφέρουν τα μηνύματα ποιο απατάει ποιο. Είπαμε, άλλο χαμάει και άλλο πληρώνει, δεν το θέλουμε, θέλουμε αυτό. Θλιβερά είναι αυτά τα πράγματα και πραγματικά δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το... Τι είναι, πολύγωνο. Ε, Χρειάζονται όλοι πολύ ψυχοθεραπεία και καταλήγει το ζευγάρι από δίπλα να πηγαίνει για θεραπεία. Ε, Όμω και το ζευγάρι από δίπλα να σταματήσει να νιώθει ότι όλη η ηθική τη γη βαραίνει του δικού του ώμου και ότι έχουν ηθική ευθύνη να εξηγειάνουν τι καταστάσει όλων των ανθρώπων. Σταματήστε να ασχολήσετε. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σα. Και να χαίρεστε που εσύ και ο άντρα σου έχετε σχέση μόνο μεταξύ σα και που δεν απατάσαι εσύ τον άντρα σου και που δεν σε απατάει εσύ τον άντρα σου και που εσεί δεν έχετε τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ε, θα είναι ενδιαφέρον στα σχόλια αν κάποιος είχε βιώσει κάτι παρόμοιο και ειδικά αν κάποιος είχε πάει να το πει και βρήκε τον πελά του. Και ξαναλέω δεν είναι θέμα έλλειψης θάρρους το να μην πα να πληροφορήσει κάποιο πρόσωπο ότι, απατά, ότι είναι θύμα εξωσυζυγική σχέση, είναι θύμα απιστία. Έχει να κάνει με το σεβασμό του πώς αν μπορεί να αντέξει ένα πρόσωπο και θα επιλέγει ή όχι να αντέξει. Δεν είναι το ίδιο με το να βλέπει μια κακοποιητική πράξη μπροστά σου, δηλαδή ένα πατέρα να χτυπάει το παιδί του και εκεί να επέμβει και να πει: Όχι, μη χτυπά το παιδί, ή ένα άνδρα να χτυπάει τη γυναίκα του, μια γυναίκα να χτυπάει τον άνδρα τη. Μιλάμε εδώ πέρα για επιλογέ τρόπου ζωής, για επιλογές ψεύδους, για επιλογές απιστίας, για επιλογές κεράτου, δεν θέλω να το πείτε έτσι, οι οποίες γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη, και εκείνοι που τις υφίστανται είναι δική τους δουλειά, εάν το θέλουν να ανοίξουν τα μάτια τους και να το δουν, είναι δική τους δουλειά, θέλουν να κλείσουν τα μάτια τους και να μην το δουν, αυτοί θα έχουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Η γνώμη μου. Θα ήταν ενδιαφέρον να δω, ξαναλέω στα σχόλια, εάν κάποιοι από εσά είχατε παρόμοιο περιστατικό και πήγατε και ανοίξατε το στόμα σα και το είπατε και είχατε μετά αρνητικέ επιδράσει εσεί, αρνητικέ επιπτώσει, αλλά και το πρόσωπο το, το οποίο το έμαθε άγουρα και χωρί να το θέλει είχε αρνητικέ επιπτώσει, ή αν κάποιο άλλο το ήξερε, δεν είπε κάτι και μετά κατηγορήθηκε ότι το ήξερε και δεν μου το είπε. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να τα δούμε αυτά. Φιλιά, σα χαιρετώ. Μ, αυτό είναι το πρώτο βίντεο με τον καινούριο φωτισμό. Κάτσε να βάλω τη γυαλιά για να δείτε τον καινούριο φωτισμό. Βλέπετε, είναι ένα τεράστιο ring light. Ένα είναι. Πέστε μου στα σχόλια αν είναι καλό ο φωτισμό. Φιλιά.